Η προγραμματισμένη μας παράσταση είναι για αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 3 και στις 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, εδώ στο χώρο του Δημοτικού, του Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου. Έχω να σας πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση για μας, γιατί γεννήθηκε μέσα σε όλη αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, που βιώσαμε όλοι φυσικά και εμείς κατ' επέκταση, αλλά γεννήθηκε μέσα από το πείσμα, από την αγάπη και έτσι από το πάθος που έχουμε και εμείς για αυτό που κάνουμε, αλλά και οι μαθητές της θεατρικής μας οικογένειας. Επιπροσθέτως, μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο θείος, όπως γνωρίζετε, βυθίστηκε και στο πένθος με τον ευνίδιο χαμό του θεατρικού μας πατέρα. Γη και κόρες, λοιπόν, το έργο, συμβολικό, σε αυτή τη συγκυρία. Οπότε εμείς οι γη και οι κόρες του Κώστα του Λιβαδίτη αφιερώνουμε αυτές τις παραστάσεις στη μνήμη του και σε όλα αυτά που έχει προσφέρει στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Η θεατρική ομάδα, είδαμε αυτόν τον καιρό, δεν ήταν και πολύ ενεργή λόγω του κορονοϊού. Πώς βρήκατε το κουράγιο να ξεκινήσετε μια τέτοια θεατρική παράσταση σε αυτόν τον καιρό? Κοιτάξτε, η ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε και να βγούμε από αυτό το τέλμα μας οδήγησε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχω να σας πω ότι από πέρσι το καλοκαίρι ξεκινήσαμε μια διαδικασία προβών με αυτό το έργο. Το οποίο έργο, μάλιστα, δεν επελέγει τυχαία. Έχει να κάνει με σημαντικές ιστορίες ανθρώπων, προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, που είναι αληθινές ιστορίες, έτσι, είναι αληθινές ιστορίες. Είναι το έργο του Γιάννη Καλαβριανού. Το δημιούργησε από 80 συνεντεύξεις που έδωσαν παππούδες και γιαγιάδες του προηγούμενου αιώνα. Όταν ρωτήθηκαν αν μας λέγατε μία ιστορία που θεωρείτε πιο σημαντική από τη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή, και μοιράστηκαν την ιστορία που θεώρησαν ως πιο ιδιαίτερη για να μοιραστούν για αυτή την παράσταση, για αυτό το έργο. Αυτό όλο γίνεται σε ένα ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή κάθε ιστορία βρίσκεται κάτω από την επίσημη ιστορία του κράτους. Οπότε βλέπουμε αληθινές προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, ας το πούμε, υπό τη σκέπη της επίσημης ιστορίας της χώρας μας. Άπτεται πάρα πολύ της συλλογικής μας μνήμης, μας ξυπνάει βιώματα, μας ξυπνάει αναμνήσεις, είναι πολύ συγκινητικό. Και έλεγα, λοιπόν, ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτού του έργου, γιατί θεωρώ ότι και εμείς είμαστε έτυχε να βιώσουμε μία πολύ σημαντική ιστορία, ας πούμε, και της ανθρωπότητας. Οπότε νομίζω ότι συνάδει πάρα πολύ γενικά με το όλο κλίμα της εποχής. Από εκεί και πέρα, το δουλεύαμε, λοιπόν, από πέρσι αυτό το έργο. Κάναμε κάποιες πρόβες το καλοκαίρι, δεν μπορέσαμε να τα ανεβάσουμε πέρσι λόγω των συγκυριών. Ξεκινήσαμε μέσα στο χειμώνα διαδικτυακά, γιατί και τα ίδια τα παιδιά είχαν την ανάγκη να επικοινωνήσουμε θεατρικά, οπότε είπαμε να διατηρήσουμε αυτή την επαφή. Και μόλις άρθηκαν τα μέτρα τα περιοριστικά, το Μάιο ξεκινήσαμε τις πρόβες εδώ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Κάνουμε τις πρόβες μας. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε αυτή την ιστορία με τους ξανθιώτες και τις ξανθιώτισσες, που είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εδώ και θα στηρίξουν την προσπάθειά μας, όπως και κάθε άλλη φορά. Γιατί πάντα μας στηρίζουν και με το παραπάνω. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα τηρηθούν και όλα, φυσικά, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όπως ξεγνωρίζετε, η χωρητικότητα δεν είναι στο 100%, είναι στο 70%. Οπότε αυτά θα είναι που θα ακολουθήσουμε και εμείς. Και φυσικά όλα τα μέτρα θα τηρηθούν με το παραπάνω. Αν θέλει κάποιος να βρει εισιτήρια, προπολούνται σε κάποιο σημείο? Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή. Είναι καλό να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αν θέλουν να έρθουν στην παράσταση, γιατί δεν ξέρουμε εκείνη τη μέρα, λόγω των μέτρων, πόσοι θα μπορέσουν να μπουν. Οφείλω να πω επίσης ότι η παράσταση γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή τους. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος είναι διψασμένος για πολιτισμό, έχει στερηθεί πάρα πολύ, έτσι, ποιοτικά πολιτιστικά θεάματα, και νομίζω ότι θα πρέπει να, αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον, να αναπληρώσουμε όσο γίνεται το χαμένο χρόνο που είχαμε στον πολιτισμό.